Πάμε να συναντήσουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος έζησε το μάτι. Είναι ένας πολύ γνωστός μας, είναι ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, είναι καθηγητής πολιτικών επιστημών. Καλημέρα σας, κύριε Διαμαντόπουλε. Καλημέρα. Είναι ένας άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος που σώθηκε από το μάτι, γκατζωμένος πάνω σε ένα βράχο. Για πολλές ώρες ήταν μέσα στο νερό. Εγώ, κύριε Διαμαντόπουλε, δεν θυμάμαι να έχετε ξαναβγεί και να έχετε μιλήσει για αυτή την περίπτωση. Γιατί θυμάμαι τότε και στο ραδιόφωνο θέλαμε να τα πούμε, αλλά δεν ήσασταν σε κατάσταση. Πέρασε ο καιρός τώρα. Όχι, δεν ήμουν σε κατάσταση. Απλώς τον πρώτο καιρό νόμιζα ότι επιβάλλεται το καθήκον της σιωπής τη στιγμή που πενθούσε η ελληνική κοινωνία και ακόμη μετρούσαμε πτώματα. Δεν ήταν ακόμη η στιγμή της καταγραφής εμπειριών. Και τώρα ένα χρόνο μετά σας καλέσαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί λέμε όλοι εμείς που δεν περάσαμε αυτή την τραγωδία, ότι δεν έγινε κάτι. Όχι ότι τους ξεχάσαμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά το κράτος δεν έκανε κάτι για αυτούς τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, παρακολουθώντας την συγκλονιστική συνέντευξη του πολυγκαυματία που είχατε μόλις προηγουμένως, νομίζω ότι προσφέρεται για συναγωγή κάποιων συμπερασμάτων για τις ιδεολειψίες από τις οποίες διέπεται η ελληνική κοινωνία. Είπε ο κύριος αυτός ότι τα φάρμακά του καλύπτονται από το Ίδρυμα Λάτσι. Και εγώ θυμήθηκα εκείνη τη δράκα συνδικαλιστών, μεταξύ των οποίων και του Πασόκ, κυρίως όμως του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είχαν εμποδίσει την ιδιωτική δωρεά για ένα εκπαιδευτήριο, λέγοντας ότι η παιδεία είναι θέμα του κράτους και εμποδίζουν κάποιον να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία. Κατά την αναλογία αυτή, έπρεπε να εμποδίζουν τον κύριο να παίρνει από το Λάτσι τα φάρμακά του, αφού είναι υποχρέωση του κράτους και να περιμένει το κράτος. Και επειδή το κράτος φαίνεται να διέπεται από μία ολιγορία εν πωλής, άκουσα κάποιον άλλο να επαφείεται στον καλό Θεούλη. Αλλά φαίνεται ότι κάποιες μέρες έχει και ο Θεός ρεπό. Και έτσι παραμένουμε στην αναπαραγωγή όλων αυτών των δυσλειτουργιών που βλέπουμε και ενδεχομένως σήμερα αποκαλύπτονται κάποια στερεότυπα. Γιατί παρά την προσπάθεια κάποιων παρατάξεων να μονοπολίσουν το φιλολαϊκό πρόσωπο, βλέπω ότι τα φάρμακα σε αυτούς τους τραυματίες θα τα στέλνει κατοίκον μια κυβέρνηση κατά τα στερεότυπα που εκφράζει την ολιγαρχία. Ίσως όλη αυτή η ιστορία του ματιού είναι μια ευκαιρία αναστοχασμού της ελληνικής κοινωνίας σε σειρά στερεοτύπων, ιδεολειψιών, αντιλήψεων κτλ. Αξιοποίησης περισσότερης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, προσφοράς και πολλών άλλων πραγμάτων. Κύριε Διαμαντόπουλε, τι πήγε στραβά στο μάτι εκείνη τη νύχτα? Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να πω τι πήγε στραβά. Μπορώ να πω την προσωπική μου εμπειρία, η οποία δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανέναν. Πώς σωθήκαμε πηδώντας πάνω από φλεγόμενα αυτοκίνητα και δέντρα. Απλώς εκ των υστέρων έμαθα ότι όταν, αφού δεν μπορούσαμε να φύγουμε προς τη Λεωφόρο Μαραθώνος, γιατί ήταν οι πυροσβεστικές, επιχειρήσαμε να φύγουμε από την παραλιακή. Έμαθα εκ των υστέρων για μια εγκληματική απόφαση της τροχέας να διοχετεύσει τους κατευθυνόμενους προς Μαραθώνα από την παραλιακή, με αποτέλεσμα κατά κάποιο τρόπο να εγκυβωτιστούμε, να απομαντιστούμε εμείς μέσα στο μάτι. Αλλά βέβαια, επειδή τίποτε δεν είναι απλό, πρέπει να πω επίσης ότι οι προερχόμενοι από Αθήνα, από Αγία Παρασκευή, από Χολαργό, έλεγαν στους αστυνομικούς ότι πρέπει να πάρουμε τα παιδιά μας από τις κατασκηνώσεις. Ήταν ένα σύνδετο πρόβλημα, αλλά τελικά νομίζω η λύση που δόθηκε ήταν η χειρότερη δυνατή, να μας πωματίσουν, να μας εγκλωβίσουν μέσα στο μάτι και έτσι να αναγκαστούμε να καταφύγουμε στην Αργυρά Ακτή, όπου και εμείς μεσωθήκαμε. Δυστυχώς άλλοι συνάνθρωποι μας δεν το κατάφεραν. Εσείς ήταν περαστικός από εκεί, ήσταν περαστικός? Όχι ακριβώς περαστικός. Έχω έναν συγγενή αγαπημένο, έναν αγαπημένο μου ξάδελφο, στο σπίτι του οποίου φιλοξενούμε εκείνης της ημέρας, και όπως είχαμε γυρίσει από τον μπάνιο μας, ξαφνικά συνειδητοποίησαμε ότι έπεσε το ηλεκτρικό και σε χρόνο κυριολεκτικά ντετέ, ενώ απλώς υπήρχε μία οσμή μακρινή, είδαμε το σπίτι περικυκλωμένο από τις φλόγες. Αυτό έγινε μέσα σε λίγα λεπτά, να υποθέσω, και εσείς φύγατε αμέσως. Απίστευτα λίγο χρόνο. Και εσείς φύγατε αμέσως? Υπήρχε μια δυσκολία. Προσπάθησα να φύγω αμέσως, γιατί πίσω από το αυτοκίνητό μου κάποιος είχε παρκάρει ένα τρέιλερ σκάφους
και με τον πανικό εκείνη στιγμή το χτυπούσα μπρος πίσω σε έναν τοίχο που ήταν μπροστά και πίσω στο τρέλερ. Τελικά μπόρεσα να φύγω, πήγα προς τη θάλασσα μέχρι το σημείο που ήταν δυνατόν για τον λόγο που σας είπα και στη συνέχεια έτρεξα. Αλλά είναι χαρακτηριστικό, ενώ με τον εξάδελφό μου ήμασταν μαζί, ήταν τέτοια η μαυρίλα από τον καπνό που χάσαμε οπτική επαφή και φυσικά και ηχητική επαφή λόγω του θορύβου. Η ταχύτητα με την οποία ερχόταν η φωτιά ξεπερνάει την ανθρώπινη φαντασία. Κύριε Δημοτόπουλε, επειδή τώρα εσείς είστε ένας άνθρωπος που μας έχει φωτίσει και με το, και με το μυαλό σας και με το έργο σας και τα λοιπά, ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή είναι η ελληνική κοινωνία? Γιατί δεν κάνουμε κάτι ένα χρόνο, γιατί τους εγκαταλείπουμε αυτούς τους ανθρώπους? Είναι πολιτική βούληση, είναι θέμα συγκεκριμένων προσώπων? Έτσι είναι η ελληνική κοινωνία? Κοιτάξτε, ναι, αποφεύγω στερεοτυπικές διατυπώσεις και εκφράσεις. Είναι γεγονός ότι σε όλους τους τομείς τα γραφειοκρατικά προσκόμματα είναι τεράστια. Υποθέτω ότι όπως γίνεται πάρα πολύ συχνά, όπως είχε γίνει και με τις πυρκαγιές του 2007, κάποιοι μη δικαιούχοι, μη παθώντες προσπάθησαν να επωφεληθούν και αυτοί, και ως εκ τούτου χρειαζόταν μια διαδικασία διαχωρισμού των πράγματι παθώντων από τους επιτίδιους. Αλλά εν πάση περιπτώσει δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Υπήρξε προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης πρωτίστως και δευτερευόντως ή με καθυστέρηση πραγματικής αντιμετώπισης του θέματος. Πράγματι είναι ένα ζήτημα στο οποίο η ελληνική πολιτεία, δεν θα έλεγα η ελληνική κοινωνία, βρέθηκε ως αποτέλεσμα σουρευμένων βεβαίως αμαρτιών πολλών δεκαετιών, αλλά στη διαχείριση του αποτελέσματος αυτών των σουρευμένων αμαρτιών βρέθηκε κατώτερη των περιστάσεων. Κύριε Διαμαντόπουλε, μια τελευταία ερώτηση, μου επιτρέπετε. Ξαναπήγατε στο Μάτι μετά από εκείνη τη νύχτα? Κοιτάξτε, πήγα το επόμενο πρωί, διότι είχα χάσει μερικά πράγματα. Μήπως μπορούσα να τα βρω, τα οποία τελικά δεν βρέθηκαν. Η εικόνα που είδατε, μου είχε επιστραφεί. Τι συναισθήματα σας προκάλεσε? Ναι. Κοιτάξτε, εκείνη την ώρα ήταν το επόμενο πρωί, ακόμα η γη έβγαζε καπνίλα. Υπήρχε κόσμος, υπήρχαν εθελοντές, βέβαια εντάξει, υπήρχε ένας υτεροχρονισμός, μοίραζαν ακόμη μπουκάλια νερό σε όποιον περνούσε εκεί. Δεν ήταν αυτό το ζήτημα, αλλά πρέπει να πω ότι τουλάχιστον ο ιδιωτικός τομέας, οι ιδιωτικές ασφαλίσεις λειτουργήσαν γρήγορα, μεταφέρθηκαν τα αυτοκίνητα όπως το δικό μου που εγκλώβιζαν τα καμένα αυτοκίνητα, τα οποία εγκλώβιζαν τους δρόμους, μεταφέρθηκαν σε ένα γήπεδο, πήγαν ασφαλιστές, τα εντόπισαν. Από εκεί και πέρα για όλα τα άλλα και ο ξάδελφός μου, το οποίο το σπίτι υπέστη μικρές βλάβες μολονότι περιβάλλει το από σπίτια τα οποία κάηκαν ολοσχερός, μου είπε ότι υπήρξε γρήγορη αποζημίωση από ιδιωτικούς φορείς του κράτους η παροχή, αλλά παρόλα αυτά επαναλαμβάνω, εγώ στέκομαι στο πρόβλημα του πολυτραυματία που εμφανίζεται μόλις προηγουμένως, που αν δεν υπήρχε ο ιδιωτικός φορέας να του παρέχει τα φάρμακα, δεν ξέρω τι θα γινόταν με αυτόν τον άνθρωπο, και στέκομαι ακόμη στην ιδεολειψία όλων αυτών που θέλησαν να εμποδίσουν ιδιωτικούς παρόχους να προσφέρουν στην κοινωνία αυτό που είχαν δυνατότητα. Ας είναι ένα μάθημα αυτό που πήραμε όλοι μας, για να μην επαναληφθεί και να μην φανατιζόμαστε απέναντι σε μια μεγάλη εθνική τραγωδία. Ευχαριστούμε, κύριε Διαμαντόπουλε, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά και οπωσδήποτε δεν προσφέρετε για καμία εκμετάλλευση, μήτε καν επικοινωνιακή. Έτσι. Σωστό.